Αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν Θεσσαλία τον περασμένο Σεπτέμβρη αγγίζεται 1,5 δις. Ρώτησαμε 100 άτομα ποιο πιστεύουν είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας σήμερα. 25% είπαν οικονομία, 15% ακρίβεια και 11% καταστροφή φυσικού περιβάλλοντος. Θεωρείτε ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή ή όχι? Ρωτήσαμε 100 άτομα και οι 95 πιστεύουν ότι υπάρχει. 500.000 επιπλέον θάνατοι ετησίως αποδίδονται στην ακραία ζέστη μεταξύ 2000 και 2019, σύμφωνα με έκθεση του ΟΕΗ για την κλιματική αλλαγή. 30% του παγκοσμίου πληθυσμού εκτίθεται σε επικίνδυνες για τη ζωή κλιματικές συνθήκες τουλάχιστον 20 μέρες το χρόνο. 267 γιγατόν υπάγου χάθηκαν από τους παγετώνες μεταξύ 2000 και 2019, ενώ το 50% των παγοβούνων παγκοσμίως εκτιμάται ότι θα χαθεί μέχρι το 2100. 1,9 δις άνθρωποι υφίστανται τις επιπτώσεις από το λιώσμα των παγοβούνων.
Ποια πιστεύετε ότι είναι η κύρια αιτία της κλιματικής αλλαγής? Ρύπανση της ατμόσφαιρας από εργοστάσιο λιγνίτη. Τεράστιες καταρράκτες από πάγους που λιώνουν. Η αδιαφεσβήτητη απόδειξη της κλιματικής αλλαγής που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ολική καταστροφή στα δάση του Ταδιάς από πυρκαγιά τον Αύγουστο του 2023. Πλημμύρες στο κάμπο της Θεσσαλίας στον Σεπτέμβριο του 2023. Πόσο ανησυχείτε για την κλιματική αλλαγή? Το μεγαλύτερο ποσοστό ανησυχεί πολύ. Η κλιματική κρίση κοστίζει 16 εκατομμύρια δολάρια την ώρα. 143 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως από το κόστος των ακραίων φαινομένων αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Κοπέρνικου, το 2023 θα είναι το θερμότερο έτος στην ιστορία. Οι τελευταίοι 12 μήνες ήταν θερμότεροι των τελευταίων 125.000 ετών, με μέση θερμοκρασία 1,32 βαθμούς Κελσίου, μεγαλύτερη από την προβιομηχανική εποχή. Αύξηση σχεδόν 0,2 βαθμούς Κελσίου από το 2020. Κατά κεφαλή, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από τα ορυκτά καύσιμα και της βιομηχανίας στην Ελλάδα. Μεταβολές στη χρήση γης δεν περιλαμβάνονται. Το 2005 υπήρξε αύξηση, ενώ το 2019 πτώση. Ο Δήμος Λιφάδας προσανατολίζεται στην κατασκευή ενός νέου βιοκλιματικού κτηρίου για το σχολείο μας. Σκοπός είναι η αύξηση των πράσινων υποδομών με τη μορφή πράσινων δωμάτων, σκεπής και των αυλών. Μείωση στην κατανάλωση ενέργειας από ορυκτά καύσιμα με τη βελτιστοποίηση αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας. Ηλιακή συστοιχεία οροφής, μείωση εκπομπών άνθρακα και χρήση τοπικών υλικών. Εγκατάσταση λειτουργικών παραθύρων, έξυπνη σκίαση και άλλα. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Space City Unity, δύο επιστημονικοί συνεργάτες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών οργάνωσαν για την ομάδα μας μια δραστηριότητα για να εξοικειωθούμε με τις εργασίες πεδίου που πραγματοποιούνται από το επιστημονικό προσωπικό αναφορικά με την εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου στην πόλη. Κατά τη διάρκεια του πεδίου, περπατήσαμε κατά μήκος του ρέματος της Πικροδάφνης και αναγνωρίσαμε τα κρίσιμα σημεία που αυξάνονται το πλημμυρικό κίνδυνο. Περιβαλλοντική μας ομάδα. Μέτρηση ταχύτητας του νερού, φερτά υλικά στην κοιτή επιβραδύνουν τη ροή του νερού. Όχι τόσο το καλυμμένο τμήμα του ρέματος στη βορειοανατολική πλευρά της λεωφόρου Βουλιαγμένης. Διάβρωση, καθίζηση των πρανών του ρέματος. Πεζογέφυρα, συγκέντρωση σκουπιδιών στη σχάρα κάτω από την πεζογέφυρα. Όταν υιοθετούμε βιώσιμες πρακτικές, εργαζόμαστε για να μειώσουμε τον αντίκτυπό μας στον πλανήτη και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο κόσμο για τις επόμενες γενιές. Οι καθημερινές επιλογές και ενέργειές μας μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά στο περιβάλλον, είτε μέσω των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, είτε μέσω των αποβλήτων που παράγουμε.